Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά σε 25 περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών κλοπών σε οικίες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, συμμετείχε μια νεαρή συμμορία που δρούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτή εξιγνιάστηκε μετά από μεθοδική έρευνα της υποδιεύθυνσης ασφαλείας. Προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξαν σύλληψεις προχθές το βράδυ και χθες το απόγευμα σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Καλαμάτας και της ΟΠΚΕ. Οι συλληφθέντες είναι δύο νεαροί, ηλικίες 19 και 22 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, η οποία ακόμα περιλαμβάνει 4 συμμεδαπούς, 2 22χρονους, έναν 21 ετών και έναν ανήλικο. Οι νεαροί είχαν επιδοθεί ακόμη και σε ένα κυνήγι ατόμων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό το σκηνικό το βράδυ του Σαββάτου, όταν και δύο νεαρά παιδιά πήγαιναν στο σπίτι τους και έπεσαν θύματα της συμμορίας αυτής, που τους είχε στήσει καρτέρι, παίρνοντας ακόμη και προσωπικά τους αντικείμενα και προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας με διαφορετική σύνδεση κάθε φορά, κατά το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι και προχθές, στην Καλαμάτα και σε τοπικές κοινότητες, διέπραξαν συνολικά 22 περιπτώσεις κλοπών σε οικίες και 3 περιπτώσεις αποπειρών κλοπών σε οικίες. Συνολικά, είχαν αφαιρέσει με την εγκληματική τους δράση χρήματα, χρυσαφικά, κοσμήματα και άλλα που η αξία τους ξεπερνά τις 33.000 ευρώ. Κατασκεύθηκε παράλληλα ένα όχημα ως μέσο τέλεσης αξιοπινών πράξεων, ενώ στο προγενέστερο χρόνο είχε κατασκευθεί ένα ακόμη όχημα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ο οποίος και τους παρέπεψε στον ανακριτή. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοια αδικημάτων.